Όσο διάστημα έμεινε μέσα στο σπίτι του Bachelor, η παρουσία της ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από αισθητή. Μόλις 20 χρονών, 2 μέτρα κορίτσαρος, κουκλάρα και η μόνη, πραγματικά η μόνη, που όταν της έδωσε το τριαντάφυλλο ο Παναγιώτης και της είπε «Δέχεσαι αυτό το τριαντάφυλλο», εκείνη κούνησε αρνητικά το κεφάλι της. Η Μαρίνα είναι σήμερα στο «Καλύτερα δεν γίνεται». Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Γεια σας, τι κάνετε? Τι κορίτσι, γεια σου. Τι κορίτσι όμορφο είσαι εσύ. Χαίρετε, τι κάνετε? Γεια σου Μαρίνα. Μαρινάκη. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Γεια σου Μαρινάκη, κάθισε, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Εν τω μεταξύ όλοι όσοι σε είδανε σήμερα λέγανε εδώ πέρα, από κοντά είσαι 10 φορές πιο όμορφη από ό,τι στο Bachelor. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Φτού σου φτού. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς δεν ματιάζουμε. Δεν φαινόταν τόσο πολύ. Καλά, φαινόταν. Όχι τόσο πολύ. Θα σας εξηγήσω. Ήταν επειδή ήμουν λίγο στενοχωρημένη και δεν μπορούσα να φανώ. Ναι. Η θεότητα που είμαι. Η λάμψη. Πες τα Μαρίνα μου. Θεότητα. Και ως θεότητα πώς περνάς τις μέρες σου τώρα που βγήκες από το παιχνίδι? Λοιπόν, βέβαια θα σας πω ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσω αυτό που ζούσα εκεί μέσα, γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του και δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό το συναίσθημα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι βγαίνει κάθε μέρα με άλλη κοπέλα, ενώ ήταν θεωρώ αμοιβαία αυτό που είχαμε. Μου είχε εκφράσει τα συναισθήματά του. Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις μάρτυρα και εμένα, στο έχει πει πάρα πολλές φορές. Έχω συναισθήματα για σένα, το μωράκι μου και μωρό μου και τη μέρα που έφυγες, μην κλαις μωρό μου και στην αγκαλιά του. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν μπορούσα να διαχειριστώ τις εντάσεις που υπήρχαν. Δηλαδή και εγώ γενικά είμαι πολύ ήρεμη σαν άνθρωπος. Αλλά δεν φαίνεται εκεί μέσα. Νομίζω το βλέπετε και εσείς ότι όλη την ώρα ωραία μου. Ναι, ήταν επειδή από την πρώτη μέρα που μπήκανε υπήρχαν εντάσεις, τσακωμοί, μία στην άλλη. Και λέω τι, πού έχουμε έρθει. Και λέω, okay, για να καταφέρω το στόχο μου, πρέπει και εγώ να γίνω έτσι. Οπότε παρασύρθηκα ουσιαστικά από όλο αυτό το κύμα που υπήρχε. Και ναι, βγήκε κάτι που ο Παναγιώτης το θεώρησε ίσως λάθος και τον απομάκρυνα εγώ με τη συμπεριφορά μου. Και συναχωριέμαι και εγώ με αυτά που έκανα. Δηλαδή τα βλέπω κάποιες φορές και λέω, εγώ τα έκανα αυτά. Αυτό. Εσύ που ήσουν πιο μικρούλα εκεί μέσα, δεν θα έπρεπε οι άλλες ως λίγο έστω μεγαλύτερες να σε προστατέψουν, να σου δείξουν μια κατανόηση, αντί να σε τσιγκλάνε, λέω τώρα εγώ. Νομίζω απλά είχαν συνειδητοποιήσει όλοι ότι έτσι και κάνεις αυτό. Εσύ παίρνεις φωτιά. Έχω προδοθεί εκείνη την ώρα. Παίρνεις φωτιά. Νομίζω και γι' αυτό μου έκανε το πρώτο date ο Παναγιώτης με πυροτεχνήματα. Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή μάλλον ποια είμαι. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, να θυμηθούμε μαζί με τη Μαρίνα τις πιο δυνατές της στιγμές στο Bachelor και βέβαια την πολύ δυνατή στιγμή της αποχώρησης, μιας και ήταν η μόνη κοπέλα που στην ερώτηση, την κλασική πια ερώτηση του Παναγιώτη, δέχεσαι αυτό το τριαντάφυλλο, ήταν η μόνη που κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. Καλησπέρα. Κάτσου. Τι κάνεις? Χάρηκα, Μαρίνα. Είμαι ο Παναγιώτης. Χάρηκα. Τι γλυκούλα που είσαι. Ευχαριστώ. Για να σε φιλήσω. Θα τα πούμε μέσα στο σπίτι. Καλή συνέχεια. Από εδώ. Θες να σε βοηθήσω? Όχι, ευχαριστώ. Θέλω να πιω σε σένα. Μπορεί να δέχεις αυτό το τριαντάφυλλο. Το δέχομαι. Ας με απαντήσει λίγο η μικρή που γύρισε και είπε άσχημη τη Μαγδαληνή ότι είναι κακάσχημη και ότι δεν γίνεται να βγει με τον Παναγιώτη. Δεν το είπα έτσι. Είπα ότι στα δικά μου μάτια είναι άσχημη. Πιστεύω ότι θα το κάνω δίκαια. Ναι. Διότι πρόσβαλε μία κοπέλα η οποία δεν το άξιζε. Οκ. Okay. Για να δούμε. Αγία μου! Μαρίνα, έχεις σκεφτεί που θα ρίξει την τούρτα? Έχω σκεφτεί. Απλά να μάθει να σέβεται κάτι που της λες. Μη μου μπαίνει σε μένα έτσι. Συγγνώμη. Μη μου μπαίνει σε μένα έτσι. Μπορείς και με φόρα. Συγγνώμη, δεν θα σου πρέπει. Πάντα θα σου πρέπει. Κιόλας, τι να κάνω? Τι μαμά μου είσαι? Βάλε μυαλό και κλείσε το στόμα σου. Μαμά μου να μου λες τι να κάνω? Κλείσε το στόμα σου. Μαμά μου να μου λες τι να κάνω? Κακομαθημένο είσαι. Είσαι κακομαθημένο.
λίγο, κορίτσι. Τι ώρα είμαστε! Μακάρι να έχεις αυτά που είχα! Αυτό σου λέω μόνο! Τι! Μακάρι! Τι! Θα τη βουτήξω την πισίνα, ρε! Μα το Θεό! Μα το Θεό! Τι φοβάσαι! Έλα έξω τώρα! Έλα εδώ! Δεν θέλω να δω τα μούτρα σου! Έλα εδώ, είπα! Δεν πρόκειται! Τι πρόβλημα έχεις, τι θες! Δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ! Μη μου μιλάς! Μόλις μου ζήτησες να μη σου μιλήσω και μου μιλάς! Τι πρόβλημα έχεις! Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Φύγε από τη ζωή μου, έντρια! Δεν γίνεται να γυρνάς να λες κάποια πράγματα ναι, και να μου κάνεις να με άκουρε λίγο. Είσαι! Και τι είσαι, ξέρεις γιατί. Άκουμε λίγο. Τι πρόβλημα έχεις με το που είμαι θέλω εγώ κακομαθημένη. Θέλω να κάτσεις κάτω. Θέλω να κάτσεις κάτω. Φλερτάρω με το γεγονός ότι με ζηλεύετε όλες. Κατάλαβα, έχεις κάτι φεύγει. Δεν κάτι φεύγω. Φεύγει, δεν πρόκειται να συναστραφώ με αυτή τη φτωχάτσα. Έχεις βγάλει ένα κουμπαραχτήρα. Τι άλλο θες να σου πω. Θες να σου βάλω και τίτλο. Και γιατί να με κρίνεις εσύ. Σε έκρινα ποτέ. Είμαι ένα κορίτσι. Σε έκρινα ποτέ. Μαρίνα, απλά είσαι η ντροπή του γυναικείου φουλ. Αλήθεια σου λέω. Φτούς ντροπή. Γιατί να το λες. Δηλώνεις και φεμινίστρια. Αλήθεια θα φυλαθώ το πίσω. Αλήθεια σου λέω. Μανά, δέχεσαι αυτό το τριαντάφυλλο. Τι. Είμαι αρκετά πεσμένη. Μην κλαις. Και τις αφήνω να συνεχίζουν μόνες τους να μαλλιοτραβιούνται και να κάνουν ό,τι θέλουν. Το Μαρινάκι μας συγκινήθηκε βλέποντας τις εικόνες και όπως τις ήρθαν ξανά στο μυαλό όλες αυτές οι αναμνήσεις και οι σκηνές και από τις εντάσεις, αλλά κυρίως βλέποντας τον Παναγιώτη νομίζω ότι συγκινήθηκες. Θέλω να σταθώ λίγο στη δική του φράση, γιατί τα δικά σου συναισθήματα προς εκείνον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Σου είπε ότι κάθε φορά που θα σε βλέπω όμως θα χτυπάει η καρδιά μου. Νομίζω ότι επειδή ήταν αμοιβαίο όλο αυτό που νιώθαμε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση και να με δει κάπου έξω, ότι δεν θα ξανανιώσω αυτό που είχαμε. Αλλά δυστυχώς, επειδή εγώ έφυγα, θα υπάρχει κάποια νικήτρια. Θα υπάρχει κάποια νικήτρια. Αλλά από εκεί και πέρα η ζωή δεν είναι πάντα απρόβλεπτη, βρε Μαρίνα μου. Mm-hmm. Δεν φέρνει πάντα ανατροπές, εκπλήξεις, πολλά μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που κυρίως δεν άντεξες, το να βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένη να είναι και με άλλες γυναίκες ή τους τσακωμούς με τα άλλα κορίτσια? Λοιπόν, θα σας πω ότι από το πρώτο μου ραντεβού ήμουν πάρα πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου. Δεν ζήλευα καμία από εκεί μέσα. Θεώρησα ότι. Ήμουν σίγουρα ότι ήμουν νικήτρια, να σας πω την αλήθεια, γιατί λέω ότι είμαι ήρεμη, έχω αυτό που έχω, έχω την αυτοπεποίθησή μου και okay, ταιριάζαμε σε πολλά κιόλας από ό,τι είχαμε δει. Και επίσης, το τελευταίο μας date, δεν έχει εμφανιστεί αυτό, αλλά μου είπε ότι έχω πάρα πολύ καιρό να νιώσω έτσι όταν φιλάω μια κοπέλα. Και με αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί κι εγώ ένιωθα ακριβώς αντίστοιχο, απλά δεν μπορούσα να εκφραστώ τόσο εύκολα, γιατί είχα και άγχος και αγωνία και δεν ήθελα. Το χειρότερο ήταν ότι γυρνούσα και έπρεπε να πω στα κορίτσια πώς πέρασα. Και άντε τώρα, ήθελα κάπου να κρύψω το τριαντάφυλλό μου, τουλάχιστον να μην με φοβούν, να μην μιλούσουν, γιατί όταν έβλεπαν ότι είχα σιλία, λέω ότι. Όχι, τώρα θα μου την πούνε. Ένιωθα στη ζήλια τους, ναι. Ας πούμε. Και ποτέ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου ήρεμη. Δηλαδή, κανένα βράδυ κοιμήθηκα εκεί τον πρώτο μήνα, τουλάχιστον ας πούμε κάλεσε η Σία στο δωμάτιό της να κοιμηθώ. Και κοιμήθηκα πάρα πολύ ήρεμη. Ήταν από τις μοναδικές ημέρες και ξυπνούσα τότε με πολύ καλή διάθεση. Απλά υπήρχαν. Στο τελευταίο κοκτέιλ πάρτι, ο Παναγιώτης μας είπε ότι πρώτα να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Και επειδή εγώ έβλεπα πώς με όλο αυτό που κάνω, τον απομακρύνω, λέω ότι έχω κάνει ήδη αρκετά λάθη, τα είχα συνειδητοποιήσει αυτά και ήξερα τι είμαι με αυτό, τον απομακρύνω. Και δεν με γνώρισε ουσιαστικά, ούτε και έχω γνώρισα τόσο πολλά για εκείνον. Έφυγες δηλαδή για να μην τον απομακρύνεις περισσότερο? Ναι, γιατί ήξερα ότι μπορώ να πληγωθώ από αυτά που κάνω και δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτό το κακό χαμό που γινόταν. Δηλαδή, δεν ξέρω, εκεί φαίνονται πολύ. Φαίνεται το 1/4 από αυτά που έχουν γίνει ουσιαστικά. Ναι, αλλά μας λες ότι ο Παναγιώτης σου έδειξε πόσο
πολύ του αρέσει η παρουσία σου. Ναι, αλλά πάντα έκανα κάτι που τον ενοχλούσε και γινόταν μόνο και μόνο επειδή ήταν αυτός ο ανταγωνισμός με τα κορίτσια. Τα λάθη που εσύ χρεώνεις τον εαυτό σου και που τα βλέπεις τώρα, ας πούμε, ίσως και τα είδες και στο βίντεο αυτό και αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εσύ, ρε παιδί μου, δεν είναι ο κανονικός σου χαρακτήρας. Ναι. Ποια είναι, ας πούμε, η έκφραση που είπες «Δεν μπορώ να κάνω παρέα με αυτές τις φτωχάντζες». Το είπες πάνω στα νεύρα σου, έγινε κάτι και... Μιλούσα για συγκεκριμένα μια κοπέλα και το είπα για την Ατζελίνα και επειδή θεώρησα ότι ήταν πολύ φτωχό το μυαλό της, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία είχαμε μοιραστεί τα πάντα με αυτή την κοπέλα, ιστορίες, πράγματα. Mm-hmm. Και απλά μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημη η συμπεριφορά της που μου φέρθηκε έτσι. Αν και νομίζω κατανόησα και η ίδια ότι ήταν. Ότι με έφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί εκείνη τη στιγμή είχαμε κερδίσει ουσιαστικά στο ομαδικό με την Νικολέτα και την Ριέτα. Και ποια λέει την Νικολέτα και εγώ εκεί. Δεν ήξερα ποιον να πρωτοσκοτώσω, να σου πω την αλήθεια. Το φτωχάτζα δηλαδή πήγαινε στο φτωχό μυαλό. Ναι, γιατί νομίζω, αλλά την καταλαβαίνω, γιατί μέσα στην πίεση όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και εγώ έκανα πράγματα, ακόμα και για την Αναστασία που δεν είναι ότι είχαμε κάτι. Και ήθελα, ξέρω εγώ, πήγα εγώ στο δωμάτιο με τα κορίτσια, αφού με κάλεσε η Σία για να συζητήσουμε τα πράγματα που είχαν γίνει και τι έγινε. Απλά εγώ μέσα στην πίεσή μου, νομίζω έσκασα από τη ζήλια μου. Ήθελα εγώ εκείνη τη μέρα το τριαντάφυλλο. Ήθελα κάθε φορά που βγαίνω με τον Παναγιώτη να έχω εγώ το τριαντάφυλλο και καμιά άλλη. Ναι. Μα και σε όλα τα. Και σε όλες τις δοκιμασίες και τα ομαδικά κτλ. Πραγματικά η Μαρίνα το πάλευε τόσο πολύ. Δηλαδή την έβλεπε στη θέλησή της να τον έχει δικό της. Πώς όταν ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο, έχουμε εκτιτικότητα, έχουμε ζήλια, έχουμε φανατισμό, τα παθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μαρίνα μου, τον Παναγιώτη, αν τον έβλεπες έξω, θα τον ερωτευόσουν τόσο πολύ. Αν μου έδινε σημασία, ναι, αλλά επειδή μου έδωσε το παιχνίδι και επειδή πιστεύω κιόλας ότι θα μου έδινε και στην εξωτερική και σημασία, γιατί νομίζω από την πρώτη στιγμή που τον αντίκρισα, ξέρεις, εγώ πάντα όταν βλέπω έναν άνθρωπο, έχω ευχαίρεια λόγω. Εκείνη τη στιγμή όταν τον είχα δει, είχα μπλοκάρει, λέω, όχι, θέλω να πω τώρα. Άρα είναι ένας άντρας τον οποίο θα τον ήθελες και εκτός, όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι. Ναι, νομίζω φάνηκε κιόλας. Αντιφλέρταρε, βέβαια, σου λέει και εκτός, γιατί στο Bachelor μέσα της έδειχνε πολύ ότι τη θέλει, δεν την αδικό δηλαδή τη Μαρίνα. Της είπε πολλές φορές, με τρελαίνεις, με κάνεις, σε θέλω, σε αυτό δηλαδή δεν την έχει βγάλει από το μυαλό της. Για να λέμε και... Μα δεν λέω αυτό. Για να κάνω και το δίκιο. Ότι τα λέγανε αυτές μόνες, δεν πίστευαν τίποτα. Όχι, όχι, για να λέμε και του λόγου του αληθές, πολλές φορές μετά από κάθε ραντεβού της έλεγε, Μαρίνα μου, με τρελαίνεις και αυτό και η μυρωδιά σου και τα χείλη σου και το... Της τα έλεγε. Σε άλλες δεν τα έλεγε, μόνο στη Μαρίνα τα έλεγε. Και σε άλλες τα έλεγε, αλλά τα έλεγε και στη Μαρίνα. Διαλέγει άλλες λέξεις για την κάθε μια. Τον παραδέχομαι σε αυτό. Το ρεζουμέ είναι το ίδιο, αλλά διαλέγει άλλες λέξεις και μπορεί και η Μαρίνα, μην ξεχνάς ότι είναι ένα νέο κορίτσι το οποίο ερωτεύεται με το πάθος των 20 αυτό, της χρόνων. Γι' αυτό το ρωτάω, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το ότι πραγματικά ερωτεύτηκε στον Παναγιώτη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Μπήκα με το σκεπτικό ότι. Τον σε ρωτάνε αν έχεις ερωτευτεί ποτέ στη ζωή και λες. Όχι, και σου λένε να είσαι έτοιμη. Ναι, προφανώς ήμουν έτοιμη, αλλά πίστευα ότι δεν θα συμβεί αυτό. Και λέω, γι' αυτό στην αρχή ήμουν και λίγο πιο απόμακρη, λίγο τύπου αδιάφορη. Απλά έτσι και να μην καταλάβει τι γίνεται. Αλλά εκείνος μάλλον βρήκε τα κουμπιά μου μετά και. Ναι, στην αρχή δεν του πολύ μιλούσες, το θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Ερώτηση. Αν σου πούνε αν σου λέγανε, ας πούμε, ότι θα κάνουμε ένα Bachelor 2 σε 2 μήνες. Έλα πάλι, Μαρίνα, σε θέλουμε γιατί είσαι κούκλα, είσαι νέα και μας πας. Το ξανάκανες. Ξανά μπαινες σε Bachelor 2. Λοιπόν, θα πήγαινα, αλλά σίγουρα θα πήγαινα με σκεπτικό ότι θα είμαι πολύ απομακρυσμένη από εκείνον, για να μην ζηλεύω και τόσο, γιατί νομίζω με φάγει ζήλια εκεί μέσα. Και απλά θα ένιωθα λίγο πιο άνετα, γιατί αυτό που έμαθα από τον Παναγιώτη, πήρα πάρα πολλά πράγματα. Με έκανε να μιλάω πολύ πιο άνετα, να νιώθω πιο cool με έναν άντρα, γιατί πάντα ήμουν, ξέρεις, λίγο πιο φοβισμένη. Mm-hmm. Και θα είμαι πιο ήρεμη σίγουρα. Το δυναμισμό τον έχω. Σταματικά κερδίζαμε πάντα εξαιτίας μου, εκτός από την πρώτη φορά που έβαλε τυχαία γκολ η Νικόλ. Τυχαία έτσι. Τυχαία, το τονίζει. Γι' αυτό γέλασα. Και ναι, νομίζω ότι στα επόμενα θα είναι δικός μου, αν είναι πάλι ο Παναγιώτης κιόλας. Ναι, αλλά άμα πας και φύγεις πάλι, τι δεν θα είναι δικό σου. Γιατί να φύγει. Ο Κώστας εννοεί, φαντάζομαι. Ότι πάλι μπορεί να μην αντέχεις την ατμόσφαιρα και να φύγεις πάλι. Νομίζω σε εκείνη την περίοδο έχω μάθει πλέον να διαχειρίζομαι κάποια πράγματα. Απλά θέλω και λίγο να βρω τον εαυτό μου ως τότε. Γιατί νομίζω τον έχασα. Θα έβγαινε ψυχολογικά να έμεινε κι άλλο εκεί μέσα.
Ναι. Ήταν πολύ πιεστικό όλο αυτό. Μαρίνα, ποια θεωρείς ότι θα είναι η νικήτρια του Bachelor? Λοιπόν, υπάρχουν πολλά δεδομένα. Έχω ξεχωρίσει τρεις κοπέλες εκτός από μένα. Λοιπόν, η πρώτη θεωρώ ότι είναι η μεγάλη θεά του Bachelor, αφού εγώ ήμουν η μικρή, είναι η Σία, που είναι νομίζω η απόλυτη γυναίκα που θα ήθελε κάθε άντρας. Και καλό παιδί φαίνεται η Σία. Ναι, είναι πολύ καλή κοπέλα και τη συμπαθώ πάρα πολύ και είχαμε έρθει και πολύ κοντά τον τελευταίο καιρό. Την αγαπώ. Νομίζω αυτή, αν όχι εκείνη, στην άλλη περίπτωση η πολύ έξυπνη κοπέλα και η φωνή της λογικής πάντα είναι η Vivian. Mm-hmm. Και είναι και πολύ, έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά. Ναι. Και τώρα αν διαλέξεις την Νικόλ δεν ξέρω. Θα στεναχωρηθείς να διαλέξεις την Νικόλ? Νομίζω απλά θα ξενερώσω. Επίσης, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό η Νικόλ. Δεν μπορώ να πάω σε έναν άντρα και να του πω ότι τι γίνεται με αυτή. Η ζήλια. Εντάξει, ο καθένας εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Εσύ ζήλευες. Απλά δεν θα πήγαινες να του πεις πόσες φορές τη φίλη σε αυτήν, πόσες φορές φίλη στην άλλη. Ναι, που μετράει τα φιλιά του. Κάτι. Εγώ πήγαινα στο κρεβατάκι μου, έκλαιγα και έκλαιγα καλά μόνος την επόμενη μέρα. Ναι, απλά εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω όπως την Νικόλ, αλλά okay, είναι διαφορετική. Και δεν θα έκανα κάτι για να μειώσω την άλλη μπροστά στα μάτια του Παναγιώτη. Δηλαδή αυτό που το έκανε και η Χριστίνα και η. Πώς λένε, η Νικόλ. Η Νικόλ. Και η Ατζελίνα το τελευταίο καιρό. Απλά είχαν καταλάβει νομίζω ότι είμαι ήδη με στην καρδιά του Παναγιώτη και ήθελα να με βγάλουμε το ζόρι. Αλλά βγήκα από μόνη. Τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, πώς θέλεις να αξιοποιήσεις τον καιρό σου, τι ονειρεύεσαι? Λοιπόν, φαντάζομαι τον εαυτό μου. Θέλω βασικά να πάω όσο καλύτερα γίνεται στο modeling. Μακάρι να έχω την καριέρα της Emily Ratajkowski. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Τα καλύτερα σε όλους τους τομείς.